Τη χρυσή καλοκαιρινή σεζόν του 2019 φαίνεται πως ζει το νησί της Θάσου ύστερα από δύο συνεχόμενα δύσκολα καλοκαίρια που τα υγειονομικά μέτρα κατά της πανδημίας του κορονοϊού αποτελούσαν σε πολλές περιπτώσεις εμπόδιο για όσους ήθελαν να κάνουν ξέγνια στις διακοπές. Όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Καβάλας, είναι το πρώτο καλοκαίρι ύστερα από μία διετία που γίνεται ουσιαστική επανεκκίνηση του τουρισμού. Ο κ. Μιτζάλης παράλληλα επεσήμανε ότι οι τουρίστες, ιδιαίτερα Ευρωπαίοι μετά από δύο συνεχόμενες χρονιές εγκλεισμού και κάτω από ασφυκτικά υγειονομικά μέτρα, θέλουν φέτος να κάνουν πραγματικές διακοπές και έχοντας αυτό ως στόχο, δεν επηρεάζονται από τίποτα. Το νησί πραγματικά είναι γεμάτο. Τη βδομάδα θα λέγαμε και μέχρι και την επόμενη, οι πληρότητες πλησιάζουν το 100% στα τουριστικά καταλήμματα. Υπάρχει, θα λέγαμε, μεγάλη ζήτηση, αλλά δυστυχώς από ό,τι φαίνεται ελάχιστα είναι ίσως κάποια δωμάτια διαθέσιμα, και πραγματικά είναι το νησί περνάει, θα λέγαμε, μια περίοδο χρυσή από πλευράς τουριστών. Νομίζω ότι το 19 που λέγαμε ως ορόσημο, μάλλον θα το ξεχάσουμε και θα μιλάμε για το 2022 ως ένα νέο ορόσημο για τον τουρισμό στο νησί μας. Κούσματα είναι ότι είναι τα πάντα γεμάτα. Και μάλιστα δεν είναι μόνο τα τουριστικά καταλήμματα. Βλέπουμε μια πολύ καλή κίνηση και στα καταστήματα εστίασης, ταβέρνες, μπαρ, εστιατόρια, και αυτά έτσι έχουν μια πολύ καλή εικόνα. Και ελπίζουμε το ίδιο να φανεί κάποια στιγμή και στα εμπορικά καταστήματα, που εντάξει, και αυτά νομίζω ότι κάποια στιγμή αυτό το τουριστικό ρεύμα θα το βιώσουν και οι ίδιες οι επιχειρήσεις. Έχουμε μια αυξημένη κίνηση σε σχέση με ίσως αυτά που περιμέναμε, τα οποία ήταν που το είχαμε αναφέρει και εμείς να κρατάμε μικρό καλάθι, αλλά τελικά πήγαμε στο θετικό σενάριο. Η πληρότητα πλησιάζει το 100%. Όχι, σε καμιά περίπτωση δεν είναι το 100%, αλλά είμαστε 65-70, προφανώς στο φανάρι Μαρόνια είναι κοντά στο 100%, αλλά μέσα στην πόλη δεν είναι η εποχή δικιά μας. Βγήκαν οι βάσεις νωρίς, μας βοήθησε σε μια περίοδο η οποία δεν κινείται. Τώρα θα ξεκινήσουν κάποια γκρουπάκια για τις μέρες αυτές του 15 Αυγούστου. Και μετά θα αρχίσουν να μπαίνουν σε ρυθμούς ούτως ή άλλως της πόλης. Θα έρθουν και οι υπόλοιποι φοιτητές που θα... Δηλαδή το φανάρι με τους συναδέλφους εκεί που έχω μιλήσει, τα τηλέφωνα χτυπούσαν αρκετά από το Πάσχα και μετά, είχαν τις κρατήσεις τους. Υπήρχε ένας φόβος με όλα αυτά που ακούγαμε περί ενέργειας, περί δυσκολίας στον Ατάλο. Αποδείχτηκε ότι ο κόσμος δεν επηρεάστηκε, το διαχειρίστηκε πιο ψύχραμα. Γίναν τα ταξίδια είτε από τους Έλληνες είτε από τους ξένους. Αναλαμβάνω, δηλαδή, οι Ρουμάνοι και οι Βούλγαροι ήρθαν στις περιοχές, κάναν τα μπάνια τους, και στα σύνορα, από ό,τι ακούω, έχει το κλασικό ποτηλιάρισμα που και εκείνο θα πρέπει να λυθεί κάποια στιγμή. Άμα θέλουν να είμαστε τουριστική περιοχή στην Ιμφέα, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το τελωνείο εκεί πέρα πιο σοβαρά. Πάλι υπάρχει θέμα. Να στελεχωθεί, να γίνουν υποδομές. Κάθε χρόνο. Είναι από τα μεγαλύτερα σε αριθμούς, τουλάχιστον δικαιολογεί πολλές επενδύσεις, γιατί ο όγκος αυτοκινήτων που περνάει, τα νούμερα, άμα δείτε, είναι πάρα πολύ ψηλά συγκριτικά με οποιαδήποτε άλλη πύλη εισόδου οδική στη χώρα. Έτσι, δεν ξέρω γιατί το αφήνουμε έτσι, όταν δείχνει ότι έχει δυνατότητες πάρα πολλές. Ότι είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα εδώ στο νησί. Κορυφώνεται βεβαίως τώρα αυτές τις μέρες η τουριστική κίνηση του νησιού, η οποία από την πρώτη στιγμή είχε δείξει ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Μάλιστα, μιλώντας με ξενοδόχους, με ανθρώπους του τουρισμού που ξέρουν να διακρίνουν μερικά πράγματα διακυμνού οφθαλμού, τα οποία εμείς αργότερα σε επιβεβαιώνουμε από τις επίσημες υπηρεσίες, λένε ότι θα είμαστε λίγο πιο πάνω από το 2019. Το 2019, μάλιστα, να θυμίσω, ναι, ότι ήταν το πίκ ουσιαστικά της τουριστικής κίνησης του νησιού. Ήμασταν όλοι υποψίαστοι τότε, δεν ξέραμε καν από κορονοϊό, βγαίναμε από την κρίση. Η Λίμνος παρουσίαζε, από την οικονομική κρίση δηλαδή, την προηγούμενη, η Λίμνος παρουσίαζε ένα πρόσωπο που δεν το είχαμε ξαναδεί στο νησί, δηλαδή να έχει μετατραπεί σε έναν αυτό καθε αυτό τουριστικό τόπο και τουριστικό προορισμό, και με όλες τις συνήθειες του τουριστικού προορισμού, δηλαδή
τα μαγαζιά να κλείνουν μία η ώρα, μία μισή, δύο η ώρα το βράδυ. Πράγματα που για τη Λίμνο δεν ήταν συνηθισμένα. Και η αγορά της Μύρινας να είναι κατάμεστη ακόμα και εκείνη την ώρα. Υπήρχε πολλής κόσμος που έλεγε τότε ότι εγώ μπερδεύομαι. Δεν ξέρω αν αυτή την ώρα είναι μία μισή όπως δείχνει το ρολόι μου ή είναι 7 η ώρα το απόγευμα. Βέβαια όλο αυτό τώρα δεν κεφαλοποιήθηκε τα επόμενα χρόνια, όπως και πουθενά βέβαια η αλήθεια είναι λόγω COVID. Αλλά είπαμε ότι φέτος έχουμε ένα δυναμικό comeback και της Λίμνου και ολόκληρης της Ελλάδας. Και εμείς εδώ ξαναλέω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες και με τις εκτιμήσεις ανθρώπων που ξέρουν εκτιμούν την τουριστική αγορά, λένε ότι θα είμαστε λίγο πιο πάνω από το 2019.